Είναι φυσιολογικό το παραπάνω φαινόμενο να δημιουργεί πολλές ανησυχίες και αγωνίες στους γονείς. Άλλωστε, η αναδυόμενη σεξουαλικότητα των παιδιών είναι κάτι που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μας δημιουργεί αμηχανία. Ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού, μπορούμε να μιλήσουμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και για τα προσωπικά μας δεδομένα. Για παράδειγμα, σε ένα μικρό παιδί αντεδείκνυται να μιλήσουμε με όρους σεξουαλικού περιεχομένου, αλλά αντίθετα να προσεγγίσουμε το θέμα μέσα από κάποιο παραμύθι ή παιχνίδι. Παραδείγματος χάρη, ένα παραμύθι με κάποια ζωάκια που ζητούν φωτογραφίες, αλλά τα ζωάκια και αποφασίζουν να μην στείλουν φωτογραφίες σε άτομα που δεν γνωρίζουν κτλ. Σε παιδιά εφηβικής ηλικίας μπορούμε να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για το θέμα αυτό, ξεκινώντας με μια γενική ερώτηση. Παραδείγματος χάρη, πώς το βιώνει αυτό το φαινόμενο, αν έχει έρθει το ίδιο το παιδί ή κάποιος φίλος του αντιμέτωπο με αυτό και άλλα. Ο σκοπός είναι να μας πει το ίδιο το παιδί τις σκέψεις του και όχι με μορφή κηρύγματος να του το εξηγήσουμε εμείς. Οι εφηβείς στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ενήμεροι για το sexting και θεωρητικά γνωρίζουν τους κινδύνους, αλλά παρόλα αυτά εύκολα μπορούν να παρασυρθούν. Ας ακούσουμε λοιπόν το παιδί μας και να είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε οτιδήποτε και αν φέρει αυτή η κουβέντα, αγωνίες, περιστατικό δικό του ή κάποιου φίλου του. Σε περίπτωση που το παιδί δεν γνωρίζει για το φαινόμενο, μπορούμε μαζί του να συμβουλευτούμε επίσημες και επιστημονικές ιστοσελίδες, όπως παραδείγματος χάρη το saferinternetforkids.gr και να δούμε μαζί ενημερωτικά βίντεο και φυλάδια. Είναι σημαντικό να τονίσουμε στο παιδί μας το σεβασμό στον εαυτό του και στο σώμα του, προκειμένου να μην μπει στη διαδικασία να υποκύψει σε περίπτωση που νιώσει πίεση από τους συνομιλίκους. Ακόμα, ας ανακαλύψουμε μαζί με τα παιδιά το αίσθημα της έλλειψης αναστολής που μας δημιουργεί πολλές φορές στο διαδίκτυο. Ας αναγνωρίσουμε πόσο εύκολα μπορούμε να πατήσουμε το Enter στον υπολογιστή μας και το Send στο κινητό μας, καθώς νιώθουμε ότι είμαστε προστατευμένοι πίσω από την οθόνη, ότι είμαστε αόρατοι ή ανώνυμοι και ότι μοιάζουν όλα με ένα παιχνίδι. Όταν γνωρίζουμε το πώς νιώθουμε, τείνουμε να προστατευόμαστε περισσότερο και να αντιστεκόμαστε στις παρορμήσεις μας. Ας αναγνωρίσουμε μαζί με τον έφηβο πόσο ωραία μας κάνει να νιώσουμε ένα κοπλιμέντο και πόσο φυσιολογικό είναι να θέλουμε να νιώθουμε επιθυμητοί και ερωτικοί. Τα κοπλιμέντα από αγνώστους όμως είναι παρακινδυνευμένα και γι' αυτό αποφεύγουμε να εμπλεκόμαστε σε διαδικτυακές σχέσεις. Τα παιδιά, όταν νιώσουν ότι αποτελούμε ένα ασφαλές καταφύγιο για τα ίδια, θα αναζητήσουν συμβουλές και ανακούφιση στην αγκαλιά μας. Γι' αυτό, ας τους περάσουμε το μήνυμα ότι είμαστε διαθέσιμοι να τους υποστηρίξουμε σε οποιαδήποτε απορία τους και ακόμα και αν έχουν κάνει κάποιο λάθος.